Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έφτασε η ώρα της Θέκλας μας. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τη Θέκλα μας για το χιούμορ, που είναι ένας μηχανισμός υγιής άμυνας. Okay. Όπως μας είπε. Υγιής μηχανισμός άμυνας. Α, υγιούς. Λοιπόν, υγιής μηχανισμός άμυνας. Λοιπόν, ο εγκέφαλος μας, το μυαλό μας, προσπαθεί να μας προστατεύσει από τον πόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι από την πρωτόγονη εποχή έχουμε μηχανισμούς άμυνας μέσα στο σώμα μας, οι οποίοι ξεκινούν από τον εγκέφαλο μας, προκειμένου να προστατευτούμε από κινδύνους ή να προστατευτούμε από το ψυχολογικό πόνο. Κάποιοι μηχανισμοί άμυνας είναι υγιείς. Δηλαδή, όταν, για παράδειγμα, γελούμε με τη στενοχώρια μας, δηλαδή χρησιμοποιούμε το χιούμορ σαν έναν τρόπο να εκτονώσουμε την ένταση και τη στενοχώρια μας, αυτός είναι ένας υγιής μηχανισμός άμυνας, γιατί δεν μας κάνει ζημιά. Αν όμως την ώρα που νιώθουμε κάτι άσχημο και είμαστε στενοχωρημένοι, αντί να το εκφράσουμε, το αποθούμε μέσα μας, το σπρώχνουμε ώστε να μην το νιώσουμε, να σπρώχνουμε τα συναισθήματα μας να μην τα νιώθουμε, η απόθεση των αρνητικών συναισθημάτων, είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, δηλαδή ένας μηχανισμός άμυνας που στο μέλλον μας βλάπτει. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εγώ τώρα νιώθω θυμό και δεν εκφράσω το θυμό, επειδή σκέφτομαι ότι θα γίνω ρεζίλη να δείξω το θυμό μου, επειδή σκέφτομαι ότι θα στενοχωρήσω κάποιους ανθρώπους ή θα χαλάσουν κάποιες σχέσεις μου, yeah, και αποθήσω το θυμό μέσα μου, αυτός ο θυμός στο υποσυνείδητο μου θα κάνει ζημιά. Θα μου προκαλέσει μέχρι και κατάθλιψη. Και ο δημοφιλής θεωρία, ψυχολογική θεωρία για τη δημιουργία της κατάθλιψης, είναι ότι προέρχεται από αποθυμένο θυμό. Δηλαδή, άνθρωποι που αδικούνται πολλά χρόνια, πολύ καιρό, και δεν θυμώνουν, δεν αντιδρούν, δεν εκφράζουν το θυμό τους και τον αποθούν μέσα τους, αυτός ο θυμός μένει μέσα μας και μας προκαλεί και ψυχολογικά προβλήματα, mm-hmm, όπως η κατάθλιψη, αλλά και διάφορα ψυχοσωματικά. Γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι έχουν σημάδια στο δέρμα τους. Πολλά δερματικά προβλήματα έχουν σχέση με την ψυχολογική μας κατάσταση. Mm. Μιλούσα κάποτε με έναν δερματολόγο που μου λέει ότι πέραν από τις μισές διαγνώσεις που κάνουμε, είναι ότι είναι ψυχοσωματικό. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα το οποίο το εκφράζει το σώμα μέσα από το δέρμα. Άρα είναι καλό να εξωτερικεύουμε το θυμό, ναι, μας όταν υπάρχει. Και το θυμό μας είναι καλό να τον εξωτερικεύουμε και τη θλίψη μας να τη βιώνουμε. Να παραδεχόμαστε. Βεβαίως. Η χαρά είναι. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να κρύψεις τη χαρά σου. Υπάρχει και μια ελληνική παροιμία που λέει: θέλει μπιπ να χαρεί, να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Yeah. Δηλαδή, η χαρά είναι εύκολη. δύσκολο πολλά να την κρύψεις. Φαίνεται η χαρά. Τώρα, όσον αφορά στο χιούμορ. Διάβαζα ότι λέει: οι πρωτόγονοι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το γέλιο και το χιούμορ ως έναν τρόπο να εκτονώσουν την ένταση. Δηλαδή, όταν ανέβαιναν τα νεύρα τους, mm-hmm, ή όταν ανέβαινε η ένταση, δηλαδή το στρες κυρίως, όταν ανεβαίνει η αδρεναλίνη και η κορτιζόνη, που είναι οι ορμόνες, οι νευροδιαβεβαστές που έχουν σχέση με την ένταση και με τα νεύρα, πρέπει να γίνει κάτι για να πέσουν τούτοι οι νευροδιαβεβαστές. Mm-hmm. Και το χιούμορ και το γέλιο βοηθάει στην εκτόνωση. Για παράδειγμα, λέει, κάθονταν οι πρωτόγονοι γύρω από τη φωτιά και άκουα μέσα στα δέντρα που πίσω, μέσα στους θάμνους, θόρυβο. Και λέω, Παναγία μου, έρχεται ένα λιοντάρι. Και ξαφνικά ανεφάνισκε, αναφαινόταν μέσα από τους θάμνους, ήταν ένας συγγενής τους. Ξέρω εγώ, αν υψώ σου τάδε. Χαχαχαχα, ενώ τάδε είναι λιοντάρι. Και γελούσα. Δηλαδή, πολλές φορές όταν γελούμε, φεύγει η ένταση και επίσης πάει και ο πάγος. Δηλαδή, πολλές φορές σε μια συνάντηση με ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε καλά, και μπορεί να ντρεπόμαστε, αν γελάσουμε, αν φέρουμε στο χιούμορ την κατάσταση, τότε μπορούμε να καταπολεμήσουμε το άγχος μας, mm-hmm, για την νέα γνωριμία, το φόβο μας, μην τυχόν και μας απορρίψουν οι άλλοι, ή την ένταση που νιώθουμε επειδή ήμασταν αγχωμένοι και πιεσμένοι μέχρι να πάμε εκεί. Θεκλά μου, το γέλιο και το χιούμορ μπορεί να συμβεί και χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Μου έχει τύχει φίλη μου κοπέλα, η οποία σε κηδεία. Και πολύ άλλο κόσμο. Ναι, γι' αυτό επειδή το έχω ακούσει, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να ξεκινάει να γελάει αντί, ναι, να κλαίει. Νευρικό γέλιο. Ναι. Και εκεί ακριβώς φαίνεται ότι είναι ενστικτόδες. Δηλαδή ότι ο ίδιος ο οργανισμός, επειδή είναι πάρα πολύ πίεση, και κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να κλάψουν. Δυσκολεύονται να κλάψουν, ίσως επειδή δεν έχουν μάθει ότι δεν είναι σωστό να κλαις, ή επειδή μπορεί να έχουν κάποια άλλη κατάσταση. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που παίρνουν αντικαταθλιπτική θεραπεία δεν μπορούν να κλάψουν εύκολα. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα να στέλνουν τα δάκρυα. Οπότε μπορεί, αν νιώσει πίεση πολύ ένας άνθρωπος, σε εντελώς ακατάλληλη στιγμή να γελάσει. Δεν είναι παράδοξο να γελάσει κάποιος σε μια κηδεία. Είναι πολύ συνηθισμένο και επίσης άνθρωποι που πενθούν,
μπορεί, ας πούμε, την πρώτη, δεύτερη μέρα μετά που θα θάψεις το αγαπημένο σου πρόσωπο, να είναι συγγενείς μαζί και να είναι όλοι πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Να... Όλοι μας έχουμε χάσει αγαπημένα μας πρόσωπα και το πιο δύσκολο είναι να χάνεις ανθρώπους νέους που ακόμη δεν έχουν ζήσει τη ζωή τους. Όπως για παράδειγμα κάποιοι γονείς που έχουν θάψει τα παιδιά τους. Και μου λένε αυτές οι οικογένειες ότι μα ήταν μια ώρα μετά την κηδεία ή δύο μέρες μετά την κηδεία και ξαφνικά έπιασε μας κάτι και γελούσαμε. Δεν είναι επειδή σέβονται τον νεκρό τους. Δεν είναι επειδή δεν αγαπούν το παιδί τους που έφυγε από τη ζωή, από μια ασθένεια ή από ένα δυστύχημα. Είναι επειδή ο οργανισμός που μόνος του προσπαθεί να τους ανακουφίσει. Γενικά, ό,τι μας βγαίνει αυθόρμητο, είτε είναι κλάμα, είτε είναι γέλιο, πρέπει να το αφήνουμε να εκδηλωθεί. Να μην το καταπιέζουμε. Υπάρχουν δύο δίωδοι για να φύγουν οι νευροδιαβιβαστές των αρνητικών συναισθημάτων μέσα από το σώμα μας. Ο ένας είναι το γέλιο. Ο άλλος είναι το κλάμα, έχει και άλλους. Και ο υδρότας. Όταν κάνουμε γυμναστική και δρώνουμε, όταν εξασκούμαστε, πάλι επίσης φεύγουν οι νευροδιαβιβαστές του άγχους. Το κλάμα φυσικά μπορείς να το κοντρολάρεις, άμα θέλεις, νομίζω. Το γέλιο πιο δύσκολο. Ναι. Πιο δύσκολο είναι το γέλιο. Και το κλάμα όμως εξαρτάται από το. Εντάξει, κάποιοι, όπως είπα, δυσκολεύονται να κλάψουν για κάποιους λόγους, είτε νευροχημικούς, είτε επειδή παίρνουν κάποια φάρμακα για κάποιες θεραπείες, είτε γιατί έχουν μάθει έτσι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που λέει συγκίνηση. Αν η γιαγιά με μακαρίτησε, θέκλα, έκλαιμε το διατύπωτε. Τρέχαν τα μάθηκε. Ήταν πολύ εύκολο να κλάψει. Χωρίς να σημαίνει ότι ήταν πιο ευαίσθητοι από άλλους ανθρώπους που δεν καταφέρνουν να κλάψουν. Αλλά. Εγκαλά να δεχόμαστε τα συναισθήματα μας και τις αυθόρμητες αντιδράσεις του οργανισμού μας. Και επίσης, εγώ θεωρώ κιόλας ότι το γέλιο βοηθά πάρα πολλά και στο να καταφέρουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα μας. Για παράδειγμα, έχεις κάτι που σε απασχολεί και σε προβληματίζει. Κάμε ένα διάλειμμα. Έμπα στο TikTok, π.χ. πίνε στο λογαριασμό της Πάντρα Κοπίνα. Δε κάποια βίντεο να γελάσεις. Άλλαξε παραστάσεις και μετά επισκέψου ξανά το πρόβλημα σου. Είναι πολλά ωραίο πράγμα το χιούμορ. Και κάποιοι από εμάς δεν έχουμε χιούμορ. Ενώ δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το χάρισμα να δημιουργούν αστεία, γιατί τα αστεία θέλουν θεατρικότητα, θέλουν να έχεις φαντασία και να σκεφτείς ένα σενάριο, να φτιάξεις με πολύ λίγες προτάσεις και λίγες λέξεις μια ιστορία που να βάλεις μέσα τον ακροατή σου ή τον τηλεθεατή σου και μετά να του πετάξεις την ατάκα, το punchline που δεν την περιμένει και να το φύρεις, να το κάνεις να σκάσει που τα γέλια. Οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ είναι πιο έξυπνοι. Ναι, το χιούμορ πάει μαζί. Διάφορα είδη χιούμορ, ναι. Δηλαδή το εγγλέζικο το χιούμορ που λαλούμε, με το αμερικάνικο το χιούμορ, είναι πολλά διαφορετικό. Που μπορεί για κάποιοι από εμάς να ακούσουμε ένα αστείο, ας πούμε, πιο black humor, ας πούμε, και μπράβο, να πούμε ότι δεν μου προκαλεί γέλιο, ενώ ένα αστείο που είναι λίγο έτσι πιο πεζό, να μας προκαλέσει πάρα πολύ γέλιο. Εγώ το αγγλικό το χιούμορ δεν το συμπαθώ τόσο πολλά όσο το αμερικάνικο. Ναι. Το χιούμορ είναι πιο εύκολο να το βάλουμε ως ασπίδα σε περιπτώσεις που είμαστε στεναχωρημένοι, σε περιπτώσεις που είμαστε νευριασμένοι. Γιατί όταν είσαι νευριασμένος, νομίζω δύσκολα μπορείς να βάλεις ως ασπίδα το χιούμορ. Το χιούμορ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο όταν είσαι θυμωμένος. Πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πιο χρήσιμο πάρα όμως, πολύ όταν χρήσιμο, είσαι... Πώς το κάνεις ειδικά όμως, στην στο πράξη. Θυμό, ναι. Αρχίζεις και αυτό σαρκάζεσαι. Προσοχή να μην σαρκάσεις τον άλλο. Δηλαδή, αν σε νευριάζει κάποιος, δεν πας να του πεις πράγματα που είναι σαρκασμός προς εκείνον το πρόσωπο. Ναι. Γιατί εγώ κάνω το. Αν με νευριάζεις, ας πούμε, δεν θέλω να σου το πω κατάματα. Ένα σύρο, μια... Εγώ πάντα είμαι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Αν είμαι νευριασμένη, πάλι να με χιούμορ. Αν είμαι λυπημένη, πάλι να με χιούμορ. Αν είμαι χαρούμενη, πάντα. Τούτο είναι καλό. Διότι θέλω να κάνω τον άλλο να νιώθει άβολα. Όχι, βέβαια... είναι κακό. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων. Ναι. Ένας υγιής τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων. Είναι κακό πράγμα το γέλιο. Αλλά πολλές φορές, ειδικά μες στις οικογένειες ή μέσα σε πιο στενές διαπροσωπικές σχέσεις, μπορεί να γίνονται κάποια πειράγματα τα οποία είναι κακόβουλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί μια κοπέλα να έχει λίγο στραβή μύτη, ας πούμε. Yeah. Αν την ώρα που να κάτσει στο βραδινό τραπέζι, κάνει ένα σχόλιο για μύτη της η μάνα της και πει «Α, για αστείο μου το είπα», ή ο αδερφός της και πει «Α, χαχά, για αστείο μου το είπα», τσίνον το πείραγμα μπορεί να το πειράξει και το άτομο, και το πρόσωπο, και την κοπέλα να τη στιγματίσει. Που μπορεί να είναι και άτομα που αυτοσαρκάζονται στην καθημερινότητα. Εγώ, για να είμαι ασφαλής, αυτοσαρκάζομαι. Yeah. Ακόμα και αν έχει κάτι ο άλλος που θα ήταν εύκολο να κάνω αστείο εις βάρος του, προτιμώ να αυτοσαρκάζουμε γιατί ξέρω ότι μόνο εμένα είναι να βλάψω. Ναι, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος χρησιμοποιεί το σαρκασμό κάνει κάτι κακό, ναι, είναι τον μπορεί. Ναι, όπως επίσης και εγώ, αν σου κάνω ένα χιούμορ, μπορεί να προσβαρτείς άσχετο αν αυτοσαρκάζεσαι.
Πάντα ευαίσθητες ισορροπίες. Yeah. Δηλαδή, πρέπει να έχει πολλά ψηλή αυτοεκτίμηση ένας άνθρωπος και υγιή σχέση με τον εαυτό του για να μην τον πειράξει ο σαρκασμός που είναι ένα άλλο πρόσωπο. Πολλές φορές ένα αστείο μπορεί να λέγεται και καλόβολα, καλόβουλα, δηλαδή να μην έχει κακό σκοπό, αλλά θέλαμε να πατήσουμε έναν κουμπί του αλλού του πλασμάτου, ένα complex leaking του, ένα αδύνατο του σημείο και να τον πειράξει. Και γι' αυτό είναι πάρα πολλά καλή ιδέα. Ακόμα και αν μας πει κάποιος κάτι που μας επείραξε, να πούμε το που είπε, επείραξε με. Και αν μας πει για αστείο, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι εσένα μπορεί να σου φαίνεται αστείο, για παράδειγμα, ότι εγώ επάσχυνα και είμαι 100 κιλά. Αλλά για μένα είναι ένα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Το μου με στενοχωρεί και πληγώνει με. Οπότε κάνουμε έτσι μια συζήτηση παρακάτω για να έρθουμε σε μια κοινή συνεννόηση. Φυσικά, εκείνοι που έχουν χιουμορίστες ξέρει το οικογένειά τους, ξέρουν το γύρο τους. Δηλαδή, ότι σηκώνουν τα νομίζω κανένα να παρεξηγήσει την παν, γιατί ξέρουν ότι κάθε ατάκα είναι punchline. Όμως, πολλές φορές στην άρκηση λένε κάτι στοχευμένα και λες, αχαχαχα, ένα αστείο που σου είπα. Ναι. Ας πούμε, και μετά πρέπει να πάμε no contact. Ας πούμε, λέμε τώρα ότι μπορεί μια κοπέλα, τώρα λέμε γενικά, μπορεί μια κοπέλα να έχει ένα σκύλο και να της πει η μαμά της ότι ο σκύλος σου είναι άσχημος. Και αυτή η κοπέλα να πει της μαμάς της, μα είναι πάρα πολύ όμορφος ο σκύλος μου. Και η μαμά της να της πει, μα δεν ξέρω ποιος είναι πιο όμορφος, ο σκύλος σου ή εσύ. Άμα πάει no contact, γίνει η κοπέλα, είναι κακό μου να κάνει. Ονόματα δεν λέει, υπολείψεις δεν φύγουν. Για τέτοιοι τους αστεία που λέω, κατάλαβες τι εννοώ. Εξηγά μου το λίγο, Θεκλά μου, γιατί μπερδεύτηκα και εγώ εν λίγο, και προσπαθώ να το καταλάβω. No contact σημαίνει, αν ένας άνθρωπος που έχουμε στη ζωή μας, αντιλαμβανόμαστε ότι μας κάνει ζημιά με τις κουβέντες που μας λέει και με τα μηνύματα που μας στέλνει για τον εαυτό μας, αν ό,τι κάνουμε για τον άνθρωπο είναι λάθος, αν τα αστεία μας είναι ωραία αστεία, αν τα πράγματα που δημιουργούμε δεν είναι καλά, αν τα παιδιά μας δεν είναι καλά, αν τα σκυλιά μας δεν είναι όμορφα, αν εμείς δεν είμαστε όμορφοι, ακόμα και αν είναι η μάμα μας ο άνθρωπος, ή αν είναι η αδερφή μας, ή ένας αδερφός μας κλπ, στενό συγγενικό μας πρόσωπο, ίσως χρειάζεται για ένα διάστημα να κόψουμε επαφές με το πρόσωπο, δηλαδή να βάλουμε όρια και να πούμε δεν θέλω να επικοινωνούμε για έναν αλφα χρονικό διάστημα. Άμα είναι πολλά τοξική κατάσταση, πας no contact ούτως ή άλλως, δηλαδή κόβεις επαφές για πάντα. Συνήθως όμως με το γέμα σου μπορείς να κόψεις επαφές για πάντα, γιατί τραβά, το γέμα τραβά. Κόφκεις για έναν τρίμηνο, για ένα δίμηνο, λες θα σου μιλώ τώρα, τώρα να κλείσω το τηλέφωνο και θα μιλούμε για ένα διάστημα, γιατί το μου είπες με στενοχώρησε πάρα πολύ. Και δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία να επικοινωνώ με ανθρώπους που με στενοχωρούν, έστω κι αν είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου. Ναι, αλλά μετά που να επικοινωνήσεις με εκείνον το άτομο, είναι awkward. Άσε δύο μήνες να μιλήσουμε, αλλά τώρα πέρασε μου, ας πούμε. Ή τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν θα πρέπει να σε λαμβάνω υπόψη, διότι είναι τα κόμπλεξ δικά σου. Νομίζω ότι στις οικογενειακές σχέσεις είναι πολλά περίπλοκες. Και πάντα εντούν το γέμα που τραβά. Δηλαδή, γονιό με παιδί, ό,τι και να πούμε μεταξύ του, είναι το γέμα και τραβά. Μιλώ και από τη θέση της μάνας του. Και από τις δύο πλευρές, εννοείται. Εγώ έχω δύο κοπελούθηκια, τα οποία είναι punchline on after punchline. Και δύο, ας πούμε. Είναι πολλά πιο εύκολο για μένα να δεχτώ τις κουβέντες των παιδιών μου παρά τις κουβέντες των γονιών μου, για παράδειγμα. Ενώ αν είσαι στη θέση του γονιού, ό,τι και να πει το κοπελούδι σου, αγαπάς το τόσο πολλά. Και ειδικά αν είσαι ένας συνειδητοποιημένος άνθρωπος που ξέρεις ότι σίγουρα έκανα λάθη, σίγουρα ήμουν πάντα τσαμέ. Δέχεσαι το. Ναι. Και για να αντιμετωπίσουμε το θυμό μας, τη θλίψη μας, θα βάζουμε TikTok να βλέπουμε. Αρέσκει που ποτέ το φέρουμε, μπορεί το επειδή φέρουμε. Πρέπει να κλείσουμε, είπε να το κλείσουμε μάνα έτσι μου, ωραία. Μάνα μου, επέρασε η ώρα μας, επέρασε, παιδιά. Όντως σε μιλώ παραπάνω από σένα. Ναι, και το χάρηκα. Σας ήταν υπέροχες, πέρασα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναβάθησουμε καλή ευκαιρία μου τώρα, γλύωρα. Ελπίζω να ξαναπούμε μέχρι τότε. Να ανταλλάξετε και τα τηλέφωνα. Αν με καλέσεις να ξανά. Ξανάρθεις φυσικά, είπαμε. Είσαι φαν του σκηνοθέτη μας. Δεν θα φύγεις, θα μείνεις εδώ γιατί θέλεις να σε δει. Εντάξει. Να μείνεις η Θέκλα μας φυσικά και η Θέκλα μας είναι φαν του σκηνοθέτη μας. Απλά είναι. Είμαι φαν του σκηνοθέτη, είμαστε φαν του σκηνοθέτη, είναι ο σκηνοθέτης δικός μας. Είμαι δικός σας φαν. Αλλά εγώ είμαι φαν και το σκηνοθέτη όμως. Αλλά και εσύ φαν το σκηνοθέτη, όχι. Επειδή ξέρω τον, είπα δεν τον ξέρει, αυτό που λάλλω. Θα τον γνωρίσεις τώρα. Ο Μιχάλης, ο Μιχάλης ο Σίκος είναι φοβερός. Εγώ ξέρω τον που τον καιρόν του Ατσουτσου. Α, μπράβο. Και είναι μόλις 32 ετών. Ναι, 31 στα 32. Σας ευχαριστούμε. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Θα τα πούμε για την κοινωνία. Να μπάσετε όμορφα με τις οικογένειες σας, με τους ανθρώπους σας, με αυτούς που επιλέγετε εσείς να είσαστε κοντά. Και άντε.
Με το καλό, έρχονται τα μωρά, τσάλα, τσάλα. Άμα να μου τα βάσα να μας εμπίσω. Έτσι. Και όμορφα, TikTok για να περνούμε κι εμείς όμορφα. Καλό. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού αύριο 4:30 αμέσως μετά τις χρυσές συνταγές. Φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε. Θα σας δούμε αύριο εδώ. Γεια σας. Φιλιά πολλά.